Το δεύτερο εξάμηνο του 2012 αναμένεται να δημοπρατηθεί το κομμάτι Γεροπόταμος Εξάντη του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα να δημοπρατήσουμε το έργο από Γεροπόταμο, Πάνορμο Εξάντη το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Δηλαδή τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2012 με αρχές του δεύτερου. Είναι εφικτό εφόσον έχουμε τους περιβαλλοντικούς όρους πολύ σύντομα που είναι στη διαδικασία υπογραφής και αδειοδότησης. Το έργο θα κατασκευαστεί με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ενώ για τις τελικές λεπτομέρειες ενημέρωσε σήμερα την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου ο προϊστάμενος της ΕΙΔΕ ΒΟΑΚ Γιώργος Αγαπάκης. Με την βοήθεια τη δικιά μας θα ζητήσουμε και εμείς από το Υπουργείο ορισμένα θέματα και υπογραφές να τρέξουν πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε αυτό το έργο στο ΕΣΠΑ, θα μπει στο ΕΣΠΑ δηλαδή, και να δημοπρατηθεί, όπως μας είπε και ο κύριος Αγαπάκης, είναι εφικτό μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2012. Υπάρχει πρόγραμμα για να δημοπρατήσουμε ένα μεγάλο έργο, προϋπολογισμού 65 εκατομμύριων ευρώ, 50 εκατομμύρια η κατασκευή της εργολαβίας και 15 εκατομμύρια παλωτριώσεις και λοιπές δαπάνες. Εν τω μεταξύ, στο τέλος του 2011 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αναστήλωσης της γέφυρας Γερανίου, ενώ στο τραπέζι του διαλόγου τέθηκε και η καθυστέρηση που υπάρχει στο έργο του κόμβου Αμαρίου. Έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και θα έπρεπε να έχει τελειώσει. Υπήρχαν όμως διάφοροι παράγοντες οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, δημιούργησαν αυτές τις καθυστερήσεις. Οι παράγοντες αυτοί έχουν να κάνουν, αν θέλετε, με ζητήματα παρατριώσεων, με ζητήματα εξέλιξης εργασιών, εξέλιξης εκτέλεσης εργασιών. Θέλω όμως να πω κάτι και να επιμείνω σε αυτό. Το έργο αυτό έχει μια πολύ καλή χρηματοδότηση. Δεν έχουμε πρόβλημα χρηματοδότηση. Δεν χρωστάμε τίποτα στον εργολάβο. Στο μεταξύ, προκηρύχθηκαν προχθές οι θέσεις του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας Υποδομές Κρήτη ΑΕ, η οποία θα έχει ως βασικό αντικείμενο την αναβάθμιση και κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Πριν λίγες μέρες, στο OpenGov άνοιξαν οι θέσεις αυτές του Προέδρου, της κάλυψης του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου στην Κρήτη ΑΕ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μετά την κάλυψή τους και το διορισμό του υπόλοιπου Διοικητικού Συμβουλίου, η εταιρεία αυτή θα τρέξει βεβαίως το έργο για το οποίο συστάθηκε, δηλαδή τις μελέτες του ΒΟΑΚ και κυρίως την οικονομοτεχνική μελέτη για να δούμε σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε από άποψη μελετών και έργων που έχουν γίνει στο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, για να μπορέσει να βάλει τα χρονοδιαγράμματα και να βρει τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να γίνει ο δρόμος. Ευελπιστούμε πάρα πολύ.